σπιτάκι του σπίτι. Μήπως γνωρίζεις ποιος θα μπορούσε να μας κάνει κακό? Θα τον ακολουθήσω. Έλα λίγο εδώ, έλα λίγο. Σήκω στα χέρια σου. Θα σε εμπιστευτώ μια τελευταία φορά. Ψηλά τα χέρια τώρα, φραπίδι. Ψηλά τα χέρια, ρε. Έλα σας λέω, η περιπέτεια που ξεκινάει με αυτό εδώ το βίντεο είναι σκέτη τρέλα. Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, Τζέμιφρα από εδώ και τα σκηνικά στο GTRP συνεχίζονται. Κάντε τώρα ένα subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι γιατί ο επόμενος μας στόχος είναι 100.000 subscribers. Μην μπούμε όμως στο ψητό, ας καλωσορίσουμε το χορηγό του σημερινού βίντεο, enepa.com. Το enepa.com είναι ένα online marketplace, έχει όλα τα games στις πιο χαμηλές τιμές. Πάτα το link στην περιγραφή, διάλεξε το game που θες και πριν το τσιμπήσεις μην ξεχάσεις να βάλεις το κωδικό Τζέμιφρα διότι με υποστηρίζεις απίστευτα. Αλλά παίρνεις έκπτωση και για εσένα. Πάτα τώρα το κουμπί του like και πάμε γρήγορα γρήγορα στο βίντεο. Λοιπόν, θα αναρωτιέστε, ξαναλέω, γιατί πάνω δεξιά λέει τεμπέλης και άνεργος. Κάποιος, δεν ξέρω ποιος, κατέστρεψε τη μαφία μας. Προσπαθώ να ανακαλύψω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Εδώ πέρα πάνω είναι το Mafia House. Ο Αλάνης, ρε. Έλα ρε τρελέ. Φραπίδι. Έλα ρε. Τι κάνεις εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Ήρθα να δω τι γίνεται γιατί παρατήρησα πως έχω χάσει τη δουλειά ρε φίλε. Έχω χάσει το κινητό. Φραπίδι. Το... Τι? Η βίλα βλέπεις ότι είναι καμένη? Κοίτα να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω. Αλλά τι γίνεται? Άκου φραπίδι. Ναι, ναι. Κάποιος μας έκαψε τη βίλα. Τι λες ρε, τι λες ρε. Η βίλα μας κάηκε μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Πού είναι οι άλλοι? Οι άλλοι πέθαναν. Ρε τι λέει αυτός ρε. Και τώρα μου λες εσύ ότι το σπίτι κάηκε. Ναι φραπίδι, κάηκε το σπίτι. Γιατί έτσι ρε φίλε, ξέρεις ποιος το έκανε? Όχι, δεν ξέρω. Τι να σε πω. Πήγαινε λίγο μέχρι τον γκαράζ κάτω, είναι ένας δικός μου εκεί πέρα. Θα έρθει να σε δώσει λίγο κάτι και έλα ξανά. Ποιον γκαράζ? Έλα. Πάμε λίγο like να ανεβαίνουμε. Ρε μπρο, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί αυτός ο Αλάνης ότι μας έκαψαν το σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε. Τι είδατε κι εσείς? Εξαφανίστηκε το αμάξι μου. Έλα ρε, τι έπαθες ρε? Πήγε, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Τι λες ρε, τι πάμε να φύγουμε ρε τρέλε? Γιατί ρε? Πήγε. Τι ρε, τι έγινε? Πήγε, θα μας καλά, φεύγω. Ρε, ήμουν εκεί πέρα. Ναι. Ήταν δύο άτομα. Ναι. Μου απείλησαν τη ζωή, με σπάσαν τα αμάξι, δεν μπορώ να σου το δείξω κιόλα. Άστο. Και απλά πρέπει να φύγουμε για να μας πιάσουν. Η βίλα κάηκε. Κάτσε ρε φιλαράκι, θες να μου πεις δηλαδή ότι κάποιοι μας κατέστρεψαν τη μαφία? Το εσωτερικό του σπιτιού, ναι. Ναι, δεν υπάρχει πλέον η μαφία μας. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, εμένα μου βρωμάει λίγο η κατάσταση. Αρχικά, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις το λέω που με έστειλε στον γκαράζ. Γιατί εγώ πήγα στον γκαράζ και από το να πάρω κάποια πληροφορία, απλά εξαφανίστηκε το αμάξιμο από το πουθενά. Αυτό πώς έγινε? Ρε φίλε, δεν ξέρω, εσύ με έστειλες, ξέρω εγώ, λες και το έκανες επίτηδες όμως. Όχι, φραπίδι, κάνεις κάποιο λάθος. Ρε φίλε, μήπως γνωρίζεις ποιος θα μπορούσε να μας κάνει κακό? Έχω κάποιον στο νου μου. Ρε φίλε, τι λέει αυτός? Αρχίζει και δεν μας τα λέει καλά, Αλάνης. Εσύ πως δεν έχεις νευριάσει με αυτό το πράγμα, φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να ξέρει. Εντάξει, απλά όταν απειλεί τη ζωή σου δεν είναι και τέτοιο. Ξέρεις ποιος πιστεύω ότι μπορεί να το έχει κάνει? Ποιος? Αν θυμάσαι το Μόρτι. Ο Μόρτις? Ο φίλος ο Μόρτις. Αυτός. Τι έκανε ο Μόρτις? Νομίζω ότι αυτός πρέπει να κάνει κάτι και να το... Ο Μόρτις ρε, ο Μόρτις δεν πειράζει κανέναν. Καλά, ποτέ μιλήσεις ποτέ. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Τι γίνεται? Καλά. Ναι, γιατί μας ακολουθείς? Τι να σου πούμε? Όχι, μήπως θέλατε κάτι γι' αυτό εδώ. Εσύ μας ακολουθούσες. Είναι αυτός. Ω, μα πρόσχε! Καλά είστε. Καλά είσαι φίλε. Δεν έστριψε, πήγε ντουγρού ευθεία. Να σε ρωτήσω, Νίκ, θα το πει το δίπλωμα? Δεν έχω. Δεν έχει δίπλωμα! Θα πάμε φραπέδι, θα μπλέξει. Φαίνεται. Τι ρε? Βλέπει αυτό μίσο, θα τον καθρέφτη. Ναι. Αυτό είναι ο Μόρτη. Ποιο, αυτό που μπήκε στο 6x6? Αυτό, ναι, είναι δικό του, αυτό πρέπει να είναι. Τι λε, ρε? Θα τον ακολουθήσω. Πάμε. Προ τα που πήγε. Νάτος. Κάτσε. Να δούμε τι κάνει. Ωραία. Το βλέπει? Το βλέπω. Ωραία, περίμενε εδώ. Ρε, είναι πολύ περίεργα αυτά που μου λέει τώρα. Δεν ξέρω. Όσοι δεν έχετε κάνει like, να κάνετε τώρα. Βοηθάει πάρα πολύ και μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να χτυπήσετε καμπανάκι. Ωραία, κάτσε να τον παρακολουθήσουμε. Πίσω φώτα, ρε. Πάμε βασικά μήπως από εκεί. Πού εκεί που έχει πάει? Εντάξει, απλά. Απλά σηκώνει λεφτά, ρε φίλε, δεν κάνει κάτι κακό. Να τους δούμε, Ακολούθησε να δούμε που πάει τώρα. Εδώ πέρα λες, όπα. Λες να πάμε να του μιλήσουμε? Άκουσε με φραπίδι, λοιπόν φεύγω, μπορώ να κάνω μια δουλειά. Ανέλαβε το όσο μπορείς. Κομπλέ, εσύ θα είσαι κομπλέ? Πάρε, νομίζω θα είμαι κομπλέ, έφυγα. Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, δεν θα θέλουμε να μας υποπτευθεί ότι τον ψάχνουμε, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο ήρεμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλος. Εσύ είσαι ο Μόρτις? Ο ίδιος. Ποιο μιλώ? Με τον φραπίδι μιλάς, Τι κάνεις ρε Μόρτι? Καλά είμαι ρε φραπίδι. Τι γίνεται ρε, τι δουλειά έχεις εδώ? Ήρθα να δω τη βιλά, ενημερώθηκα ότι κάηκε. Γιατί ήμουν και εγώ
εδώ πέρα, άμα γνωρίζεις. Θες να μου πεις ότι δεν έχεις ιδέα γιατί κάηκε. Εγώ κάτι άκουσα ότι εδώ πέρα κάποιος την έβαλε φωτιά, ρε παιδί μου. Κάποιος το έκανε, δεν γίνεται, έγινε μόνη της. Έχεις και τις υποψίες σου. Ωραία, έχω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι πολύ ύποπτο που ξαφνικά έρχεσαι εδώ πέρα στο σπίτι, να ξέρεις. Δεν θέλω να σ' αγχώσω, φίλε, αλλά είχα καλά εδώ πέρα τα κλειά του σπιτιού, ε. Άρα είχες πρόσβαση στο σπίτι όποτε ήθελες. Φυσικά και είχα. Μάγκες, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι μου βρωμάει σε αυτή τη φάση. Κάτι δεν μ' αρέσει. Εσύ τώρα πένα λεπτά, σα ρωτήσω εγώ τώρα. Ρωτάς, σα ρωτήσω εγώ. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να δω τι γίνεται με το σπίτι. Γιατί έμαθα ότι κάηκε. Γιατί δεν σε γνωρίζω, ρε φίλε. Γιατί είμαι πολύ πρόσφατος. Μάλιστα. Κάτι μου μυρίζει, κάτι μου βρωμάει. Ωραία, εγώ ξέρω τι βρωμάει. Τι βρώμα, για πες. Τίποτα. Δεν θα κρατήσω τις υποψίες μου για μένα. Τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Μήπως κρύβεις κάτι. Όπως. Σκέφτομαι να τον πάρω απαγωγή, Μάγκης. Δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή. Έλα λίγο εδώ. Μόρτι. Οπα. Με συγχωρείς, αλλά αναγκάζομαι και το κάνω αυτό. Σήκωσε τα χέρια σου. Σήκωσε τα χέρια σου. Περίμενε. Σήκωσε τα χέρια σου, ρε φίλε. Για ποιο λόγο τώρα έγινε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Γιατί έχεις λουκάνικο 40 εκατοστά. Ωραία, σου πήρα το τηλέφωνο, φίλε. Έλα μαζί μου, ακολούθαμε. Πόσο με, κατεβάζω εγώ τα χέρια και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, έλα από εδώ. Προχώρα από εκεί. Θέλω να πάω από εκεί αργά και ωραία, να σε βλέπω. Να τα βλέπω τα χέρια. Εκεί τα χέρια, να τα βλέπω τα χέρια. Να με βλέπεις, αδερφέ. Ωραία, συνέχισε ευθεία και κουνήσου. Πάμε λίγο. Άμα κάνεις καμιά στραβή, θα την ανάψω. Θέλω να ψάξω το πόρ μπαγκάζου, να δω αν έχεις τίποτα ύποπτο μέσα. Άνοιξε το αμάξι. Τίποτα δεν έχει. Έλα από εδώ. Προχώρα. Κοίτα, χαβίδε, να σου πει. Δεν σου είπε κανείς να καπνίσει. Έλα από εδώ. Να σου πω κάτι, λοιπόν. Δεν θέλω τίποτα, μπρο. Προχώρα, δεν εμπιστεύομαι κανένα αυτή τη στιγμή. Θέλω να προχωρήσει προς τον μπλε αυτοκίνητο. Αργά. Μπε στη θέση του συνοδηγού. Σε σημαδεύω. Μπε στη θέση του συνοδηγού. Last me, του δένω τα χέρια. Ωραία, σου δώσα λίγο τα χέρια. Ξέρω τι λαμόγιο είσαι κι εσύ. Άκου να δει. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Να με ρωτήσει. Τι ξέρει για μένα αυτό το απλό τώρα. Ξέρω για σένα. Θα στα εξηγήσω σε λίγο τι ξέρω για σένα. Προ το παρόν πάμε κάπου που δεν θα έχω την ανησυχία άμα έρθει η αστυνομία, ρε φίλε. Βρήκα που θα σε πάω, φίλε. Το καλύτερο μέρος. Για να πάνε με. Και θα λύσω αυτό το μυστήριο γιατί αρκετά με έχεις κουράσει. Και εσύ και ο Αλάνης, ρε φίλε. Επειδή θα καταλήξει, το ξέρω σε αυτό το μυστήριο. Σταμάτα ρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω. Λοιπόν, βγες έξω. Πες στα γόνατα. Να σου εξηγήσω πώς είναι η κατάσταση. Ο Αλάνης μου είπε ότι είσαι πρώτος ύποπτος για αυτός που έκαψε τη μαφία. Θες να μου εξηγήσεις τη φάση. Αρχικά είπες Αλάνης, σωστά. Αλάνης, ναι, αυτό είπα. Βρέθηκες μαζί του, είπες. Βρέθηκα μαζί του, ναι. Αυτό λοιπόν. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Πού με ξέρεις, εσύ που με ξέρεις, με ξέρεις. Εμένα μου είπε ότι είσαι ο πρώτος ύποπτος. Ότι εσύ έκαψες το σπίτι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Εγώ α πω αρχικά τι έκανα σήμερα. Πήρα το 6x6 μου. Με πήρε ο ξάδερφος μου και μου λέει αδερφέ, κάκι βίλα. Λέω πακάτς. Και πήγα εκεί πέρα και τσουκ ήρθες εσύ. Εσύ πήγες τυχαία στο σπίτι. Όταν μου λέω στου αδερφός μου ότι κάκι θα πάω να τη δω. Να δω τι έγινε. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ποιο να πρωτοπιστέψω. Εγώ πιστεύω ότι το έκανες εσύ. Ο Ρουφιάνος δεν θέλω να γίνω, δεν θα γίνω ποτέ μου, αλλά ένα πράγμα θα σου πω. Μάγκες, να το σκοτώσω, πείτε μου τώρα στο chat. Ο Αλάνης έχει πολλά μυστικά που δεν τα ξέρει κανένας. Τι εννοείς με αυτό? Καλά, επειδή ο Αλάνης είναι ρε φίλε μου, έχει φερθεί σαν αδερφός, έχει πάρει σπίτια, αυτοκίνητα. Ναι. Σε όλο το 1200, αλλά σε όλο αυτό, αυτό μας έχει κάνει. Και το ψέμα δεν το μπορώ, πες αντίο στη ζωή σου. Τι να πω. Sorry, Μάγκες. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Να πάρω και το λουκάνικο. Κλέψω και το λουκάνικο. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου ανακοίνωσω κάτι που λογικά δεν το ξέρεις, γιατί μόνο εγώ το ξέρω σε αυτή την πόλη. Και θέλω να το κρατήσεις μυστικό μου. Το υπόσχεσαι? Ναι, υπόσχομαι. Το Μόρτι, μη στα πολυλογώ. Το σκότωσα. Γιατί δεν το σκότωσε όμως? Το σκότωσε γιατί τον στοχοποίησες εσύ. Πω! Ξέρεις ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Μόρτι, ρε φίλε. Και γιατί αυτή τη στιγμή εγώ έχω αμφιβολίες για την επιλογή που είχα κάνει. Τα τελευταία λόγια του Μόρτι, μπρο μου, ήταν ότι ο Αλάνης κρύβει πάρα πολλά. Λέει ψέματα. Λες πολλά ψέματα, ρε φίλε, νομίζω. Πάρτα! Τρελέ μου. Όχι, ρε φίλε. Νάτος! Ρε Μάλι! Ακούς, ρε Μάλι. Ανέβα να φύγουμε. Έλα. Α, εμπιστεύσουμε, σε παρακαλώ. Να σε εμπιστευτώ. Ενώπιον της GoPro που έχω στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, θα σε εμπιστευτώ μια τελευταία φορά. Καλά, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ανέβα και φύγαμε. Πώς θα στο Instagram, κύριε αστυνόμε, ο Πέτσος. Να το δώσω εκεί. Πάω τώρα να τον βρω. Τώρα θα τον βρω. Πάμε, Τάιταν!
Ωραία, για να περιμένουμε τώρα να δεις τι θα γίνει με τον Πέτσο. Για πες ρε Πέτσο, εδώ τον έχω, εδώ τον έχω. Σταμάτα ρε, σήκω πάνω λες και σε πήρα απαγωγή. Κλόουν. Α, Πέτσο! Κάτσε, δεν τον πήρες απαγωγή. Βλέπεις που σου λέω ότι είναι παθητικός ψεύτης και δεν καταλαβαίνει τι λέει. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, Φραπίδι, είστε φίλοι. Με έβαλε στην οικογένειά του, μου πήρε σπίτι, αμάξι και μετά. Άρα είστε κολλητοί. Είμαστε ρε φίλε, πολύ καλοι φίλοι. Είμαστε καλοι φίλοι, ναι. Λοιπόν, Ελία. Ψηλά τα χέρια τώρα, Φραπίδι. Ψηλά τα χέρια, ρε. Τώρα και εσύ, αλλά και εσύ. Εγώ δεν έκανα κάτι, ρε Πέτσο. Ψάμε πάλι για σένα, ηλίθιε. Εσύ φταίει για όλα, ρε φίλε. Ακούστε με. Μπείτε μέσα, πάρτε το σα σηματό και κινητό και μπείτε στο αυτοκίνητο. Οι φίλοι σου, νομίζω πω θέλουν να σε ξεφορτωθούν. Πέτσο, νομίζω πρέπει να πάμε την κάτω πλευρά. Λοιπόν, ελάτε εδώ πέρα, ακολουθήστε με. Ο Μιτζί που με φέρνουν, ρε. Παιδιά. Λοιπόν, γονατίζει εκεί πέρα μπροστά. Αυτό γιατί δεν γονατίζει. Είστε όλοι στο πλάνο. Λοιπόν, κοίταξε. Όχι, ρε φίλε. Είναι ότι ο Αλάνης τα έχει σχεδιάσει όλα. Τι έχει σχεδιάσει? Στην πραγματικότητα, ο Αλάνης σε χρησιμοποιούσε. Okay. Για να κάνει τις βρώμικες δουλειές για εκείνον. Συγχώρηθος. Πάει στη γωνιά εκεί πέρα. Άκουσε με, Φραπίδι. Ό,τι σενάριο είχες για μένα ήταν αληθινό. Μη συνεχίσετε. Ήλα λίγο να σου πω κάτι. Α, σου πω ρε. Μήπως θα τον έχουμε ταλαιφθούμε κι εμείς, ρε. Αντί να τους σκοτώσουμε. Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά, ρε μαλάκες. Κύριε Φραπίδι. Παρακαλώ, κύριε Πέτσο. Ναι. Καλά κατάλαβα λοιπόν, πριν. Τη ζωή σου τι θέλετε. Τι θέλω, ναι. Θα σου δώσω μια ευκαιρία. Σου δίνω 48 ώρες. Ναι. Να μου έχεις 1 εκατομμύριο. Αλλιώς θα πεθάνεις από τα χέρια του Αλάνη. Άρα, δεν με ενδιαφέρει. Μέσα σε 48 ώρες θες εσύ 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς το καλό θα βρω 1 εκατομμύριο μέσα σε 48 ώρες.